Πρωτόγνωρες ήταν οι χθεσινοβραδινές εικόνες σε όλες τις εκκλησιές της χώρας, χωρίς πιστούς και με κλειστούς ναούς. Οι ιεράρχες και οι ιερείς έψαλαν τα εγκόμια και η περιφορά του επιταφείου του Κυρίου έγινε εντός των ναών. Ίδια εικόνα και στις Σέρες. Ο Μητροπολιτικός Ναός των Παμεγίστων Ταξιαρχών ήταν άδειος. Η ακολουθία του επιταφείου έγινε και κλεισμένων των θυρών μετά από απόφαση της κυβέρνησης λόγω κορονοϊού. Και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. Ο Μητροπολίτης Ιερών και Νηγρίτης Θεολόγος χαρακτήρισε σκληρά τα μέτρα που λαμβάνονται για τον κορονοϊό, επισημένοντας πως η αυστηρότητα των ελέγχων εξαντλήθηκε πάνω στην Εκκλησία. Ασφαλώς η Εκκλησία πάντοτε υπηρετεί την ένομον τάξη, αλλά όμως αυτό το οποίο συμβαίνει στις ημέρες μας εγείρει στις ψυχές μας εύλογες απορίες και παραπικρασμούς. Ακραία τα μέτρα, εν πολλής και σκληρότατα, και μάλιστα αυτή η αυστηρότητα εξαντλήθηκε κατά τρόπον απόλυτον εις την Εκκλησία, ωσά να μην είναι η Εκκλησία η μάνα αυτού του λαού, ωσά να μην είναι η πίστη το αποκούμπι μας αυτές τις δύσκολες στιγμές, ωσά να μην είναι η λατρεία μας και κυρίως το σώμα και το αίμα του Χριστού, το φάρμακο της αθανασίας, πράγματα τα οποία ελέγχθησαν, πράγματα τα οποία διετυπώθησαν, τα οποία επλήγωσαν και πληγώνουν τον ορθόδοξο χριστιανικό λαό της πατρίδος μας. Εάν μεν αυτά τα μέτρα ελήφθησαν δια τους λόγους που προείπαμεν, η Εκκλησία είναι εδώ για να στηρίξει. Αν όμως πάλι υπάρχουν άλλες δεύτερες σκέψεις, κρύφιες, πονηρές και σκοτεινές, δι' αυτού του τρόπου να ταπεινώσουν την Εκκλησία και την πίστη του λαού, τους λέμε σήμερα, βράδυ Μεγάλης Παρασκευής, ότι ματαιοπονούν, διότι την απάντηση την δίνει ο ιερός της Εκκλησίας μας υμνοδός. Σίγαρ διέκοψας κράτος δυναστών, αγαθέ και φιλάνθρωπε Κύριε. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κύριος Θεολόγος προειδοποίησε όσους επιχειρούν να πλήξουν την Εκκλησία ότι ματαιοπονούν. Χρόνια πολλά αδελφοί, καλή Ανάσταση, να έχετε ελπίδα στις καρδιές σας, να έχετε πίστη στον Χριστόν. Και εκείνοι οι οποίοι βουλεύονται κενά κατά της Εκκλησίας και της πίστεως κάτω από ποικίλα προσχήματα, εάν τα βουλεύονται, ματαιοπονούν και μακάρι να τους φωτίσει ο Θεός και εκείνους και όλους μας να αλλάξουμε μυαλά και να αποκτήσουμε νουν Χριστού και νουν φιλανθρωπίας και πραγματικής αγάπης. Καλήν Ανάσταση αδελφοί.